Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Σας καλωσορίζω στην απόψινη Διακοσιωστή 18η εκπομπή Με το κλειδί της ιστορίας Την οποία αν πλέον παρακολουθείτε κάθε Τετάρτη Στις 12 η ώρα τα ξημερώματα Και φυσικά στις επαναλήψεις Χάρη στην ευγενική Το τονίζω Την ευγενική χορηγία Του Blue Sky Ένα μεγάλο ευχαριστώ για μια ακόμη φορά στο σταθμό Είμαστε πέντε χρόνια τουλάχιστον μαζί. Τα ξεπεράσαμε. Πρέπει να ευχαριστήσω επίση και του ανθρώπου που βρίσκονται πίσω από τι κάμερε, πίσω από τα κοντρόλ, πίσω από μία σειρά αθέατε για εσά διαδικασίε και διεργασίε. Γιατί χωρί αυτού δεν θα ήταν δυνατόν να παρακολουθήσετε αυτό το οποίο πιστεύω ότι απολαμβάνετε. Το ευχαριστώ μου στου Έλληνε του εξωτερικού είναι διηνικέ. Είναι συνεχέ. Διότι οι άνθρωποι που κατοικούν στο εξωτερικό κρύβουν μέσα τους την Ελλάδα, την κλείνουν και νιώθουν κάθε είδους μεγαλείο, όπως λέει και ο ποιητής. Βέβαια, επειδή το μεγαλείο της χώρας μας είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να το έχουμε ως τον επόμενο εθνικό μας στόχο, η χώρα μας πρέπει να κινείται από μεγαλείο σε μεγαλείο. Αυτή είναι η ιστορία του ελληνικού έθνους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτήν πρέπει να διδασκόμαστε. Και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τις μεγάλες, για τις πολύ μεγάλες μας στιγμές και φυσικά και για εκείνες που δεν είναι και τόσο ένδοξες. Είναι όλα στοιχεία της εθνικής μας ταυτότητας, της εθνικής μας ιστορικής προσωπικότητας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 80 έτη από την έναξη της επιχειρήσεως του σχεδίου «Μαρίτα» Τη γερμανική εισβολή κατά τη Ελλάδο και τη Ιουγκοσλαβία με τη συμμετοχή των Βουλγάρων, παρακαλώ, και που οδήγησε στη μεγαλειώδη μάχη των Οχυρών. Γι' αυτά βέβαια θα αναφερθούμε προ το τέλο τη εκπομπή. Η ιστορία, όπω ξέρετε, επαναλαμβάνεται. Μερικέ φορέ είτε ω φάρσα, είτε όμω και ω ένα γεωγραφικός καταναγκασμός Δηλαδή, ένα καταναγκασμός ο οποίο υπακούει στου κανόνε τη γεωγραφία. Διότι δεν μπορεί να αποσυνδέσει την ιστορία από τη γεωγραφία, ούτε τη γεωγραφία από την ιστορία. Και ξεκινώ γιατί, όπω βλέπετε και θα έχετε φαντάστο με καταλάβει, που, που θέλω να καταλήξω, η κίνηση των 104 αποστράτων ανωτάτων αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού. Τη Τουρκία, τη Νεοοθωμανική Τουρκία. Οι πλήστοι εξ αυτών είχαν και έχουν στενέ σχέσει με το καθεστώ Ερντογάν. Αυτή λοιπόν η κίνηση, η οποία φάνηκε κάτι σαν πραξικόπημα, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε να είναι πραξικόπημα. Το πραξικόπημα το βάζουμε σε εισαγωγικά πάντα. Και ούτε να φαντασιώνεστε ότι μετά από αυτό που συνέβη στις 16 Ιουλίου του 2016 το επόμενο βήμα θα ήταν μια επανάσταση σε ένα πραξικόπημα από την πλευρά σου, μετά την πολεμική αεροπορία της Τουρκίας να, να λάβει τη σκητάλη το πολεμικό ναυτικό. Όχι. Αυτό έχει να κάνει με μια πραγματική επανάσταση στην οποία οι τελευταίοι η τελευταίοι φίλοι στα δόγματα του κεμαλισμού του ατατουρκισμού είναι εκείνη που ουσιαστικά μέσα από το βάθος της αβυσαλέας νεοοθωμανικής τους πραγματικότητας προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια κραυγή, έναν κεραυνό ενεθρία. Ας μην είμαι ενηγματικός. Πριν από τους ναυάρχους είχαν προηγηθεί πρέσβεις, οι οποίοι και εκείνοι προσεπάθησαν να συνεκινήσουν την τουρκική ηγεσία. Θα δούμε στο συνέχεια το εδώ, γιατί. Και το πολύ ενδιαφέρον, το πάρα πολύ ενδιαφέρον γεγονό εδώ είναι ότι οι 104 αυτοί, και μάλιστα αυτό το είδα και μπράβο του, στο Twitter, στα παιδιά που είναι του Ισουζυγίου Στρακιωτική Ισχύω, το οποίο με πολύ ωραίο τρόπο συνέδεσαν τον αριθμό των αβάρχων με τις ημέρες οι οποίες συμπτωματικώς συμπίπτουν μέχρι την επέτειο του πακέτου δηλαδή την 16η Ιουλίου. Αν λοιπόν προσθέσετε, αθρίσετε τις ημέρες του Απριλίου, του Μαΐου, του Ιουνίου έως και τον Ιούλιο, είναι 104. Μήνυμα, ε, αν μη τι άλλο, αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Σύμπτωσης. Πολύ βολική σύμπτωση. Αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι εκεί. Το ενδιαφέρον είναι ότι η περίφημο ανακοίνωση δόθηκε στη δημοσιότητα ξημερώματα Κυριακή. δεν είναι μια ανακοίνωση η οποία θα μπορούσε να λάβει χώρα σε κάποιο τυπογραφείο μια εφημερίδα ή αν θέλετε να γίνει μια συνέντευξη τύπου, μια τηλεδιάσκεψη και να ανακοινωθεί εκεί την Δευτέρα, την πρώτη εργάσιμη ημέρα. Τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα επέλεξαν και μάλιστα αυτό να μου επιτρέπετε να σας πω ότι εκφράζεται ως μια βία, ως μια κατάσταση, όχι βία, που με βιά μετράει τη γη, με βιασύνη, αυτό είναι, έτσι. Αυτή η βία από πλευρά των Τούρκων ανωτάτων αξιωματικών αποστράτων, το τονίζω, μεταξύ αυτών και αρκετοί που φέρουν τον, αριθμό, τον, βαθμό του Ναβάρχου, είναι αμυράλ στα τουρκικά, έτσι, ο αμυράλης όπως έχουμε μάθει σε κάποια, στα κείμενα, σε μεσαιωνικά, Φίλοι και φίλε, αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά βλέπουν ότι η Τουρκία οδηγείται σε έναν δρόμο ο οποίο είναι ολέθρου. Και ξέρετε, μεταξύ εκείνων οι οποίοι τελικώ συνελήφθησαν είναι και ο Τζέμ Γκιούρντενι, ο γνωστό πατήρ, έχει δύο πατέρε, η γαλάζια πατρίδα, τον πρώτο τον Τζέμ Γκιούρντενι και τον ονό, ο οποίο είναι ο Γιαϊζή. Και οι δύο απόστρατοι του ανώτατου διαξωματικού του, Οθωμα... του νεοοθωμανικού ναυτικού. Του τουρκικού, με συγχωρείτε. Ο Γιουρδενή συνελήφθη. Και εδώ κοιτάξτε, υπάρχει ένα παράδοξο. Ενώ θα έπρεπε να είχε συλληφθεί και ο Γιάιτζη, γιατί και ο Γιάιτζη ουσιαστικά με τι κινήσει και με τι ε, θέσει που έχει λάβει αναφορικός και όλα αυτά γίνονται ιδιαιτέρω μετά από τι δηλώσει Τούρκων επισήμων που ήρθαν να προλιάνουν το έδαφο για την απόφαση η οποία ήδη ελήφθηκε, ήδη είναι νόμο τη τουρκικού εθνοσυνελεύσεω ότι ο Ερντογάν πλέον ω πρόεδρο, παντοδύναμο, παντισάχ, σουλτάνο τη νεοθωμανική Τουρκία μπορεί πλέον με μια υπογραφή να αποσύρει την χώρα του από οποιαδήποτε διεθνή συνθήκη. Και μεταξύ αυτών, εκτό από εκείνη τη Κωνσταντινούπολη που αφορούσε την κακοποίηση των γυναικών και κατηγορήθηκε, ξεκίνησε μια συζήτηση θα χρησιμοποιήσουμε τον, τον κομμουνιστικό όρο, μια σπέκουλα, ούτω ώστε να γίνει μια πραγματικά, ένα, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, ένα brainstorming, προκειμένου να καταλάβει η τουρκική κοινή γνώμη και κυρίως οι διανοητές της στρατηγικής και της εθνικής ισχύω της χώρας, ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να προβεί σε πολύ σημαντικά ιστορικού επίπεδου άλματα βήματα, κινήσεις αναφορικώς με τις διεθνείς συνθήκες τις οποίες έχει υπογράψει και μάλιστα εντοπίζοντα και εστιάζοντα την στην περίφημο σύμβαση του Μοντρέ του 1936 η οποία ήρθε να αποσταθεί και να επικαιροποιήσει στα γεγονότα σχετικώ με το καθεστώ των στενών. Θα πούμε στη συνέχεια να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για του ακροατέ και τι ακροάτριέ μα όπως είχαν τεθεί για πρώτη φορά από τη συνθήκη της Λοζάνης. Να ο Γκυρδενής, να ο Γιάιτζη. Το οξύμορο είναι, συνεχίζω, ότι ο Γκυρντενή και ο Γιέτζη είναι μέλη του ιδίου ΔΣ Σίγμα, Διοικητικού Συμβουλίου, πρόεδρο είναι ο Γιέτζη, του περίφημου Πανεπιστημίου τη Κωνσταντινούπολη, που ασχολείται με την αυτική στρατηγική και τη κλπ. Θεωρείται λοιπόν απορία άξιων πω ο ίσεκ των δύο Καπαδοκών, δεν την καπαδοκία. Έτσι, μην μπερδευόμαστε. Έχει διαφύγει τη συλλήψεω. Και τελικώ, ποιο είναι και αν υπάρχει και αν θα πρέπει να αναζητήσουμε έναν λαγό σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα πάμε όμω στο προκείμενο. Όλα ξεκίνησαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 10. Στο περιοδικό Στρατιωτική Ισορροπία και Γεωπολιτική, στο οποίο συνεργαζόμουν, είχαμε γράψει το 2011, αν δεν κάνω λάθο, μια σειρά άρθρων στα οποία αναφερόμασταν με ειδικέ αναλύσει και εγώ και ο Γιώργος Φίλης, να, που, αφορού, που αφορούσαν όλα αυτά τα άρθρα, τα οποία αφορούσαν όλα αυτά τα άρθρα, στην πρόθεση του καθεστώτο Ερντογάν να δημιουργήσει τη μεγαλύτερα αντιαρματική τάφρο τη Ευρώπη. Αυτό είναι το περίφημο κανάλι, το κανάλι Ινσταμπούλ, το κανάλι τη Κωνσταντινούπολη, έτσι, το οποίο ουσιαστικό θα οδηγούσε σε παράκαψη του Βοσπόρου. Αυτό είναι ο Βόσπορο, τα στενά του Βοσπόρου. Τα στενά όμω, όπω το ονομάζονται, οι Τούρκοι μάλιστα έχουν λύσαξαν, ουσιαστικά ω γκρίζι λύκοι αληχτούσαν και επέβαλαν στη διεθνή βιβλιογραφία να ονομάζονται τουρκικά στενά. Και με τον όρο αυτό περιλαμβάνονται οι ιστορικέ τοποθεσίε, οι γεωγραφίε, με υψηλότατη και πο... Κορυφαία γεωστρατηγική αξία λόγω της ναυτικής γεωγραφίας τους είναι τα στενά του Βοσπόρου, ελληνικά και τα δύο, Βουσπόρος, η Αγελά, Βο, ο Βου του Βο, που πέρασε τον, την περιοχή και ονομάστηκε Βοσπόρος, η περιοχή της θαλάσσης του Μαρμαρά, αυτά ακόμα δεν τα έχουν αλλάξει, και τα στενά των Δαρδανελίων, εντάξει, του Ελισπόντου, ο Φρίξος και η Έλλη, Έπεσε εκεί η Έλλη που ήταν μαζί με τον αδερφό τη στο Φρίξο, με το χρυσό μαλλόδέρα και από τότε ήταν στενά αυτά. Ονομάζονται στενά του Έλλη Πόντου, έτσι τα ονομάζουμε για χιλιάδε χρόνια εμεί οι Έλληνε. Και όλοι όσοι μα ακολουθούν στο μεγάλο αυτό, αυτή η μεγάλη πολιτιστική διαδρομή από τα βάθη τη ιστορία μέχρι σήμερα. Ελίσποντο, θάλασσα του Μαρμαρά, στενά του Βοσπόρη. Αυτά είναι τα λεγόμενα στενά. Με την κατασκευή του καναλιού, του συγκεκριμένου, διόρυγα, ότι όπως πείτε το όπως θέλετε, τελική μορφή ακόμα δεν έχουν λάβει τα σχέδιά του, η Τουρκία θέλει να παρακάμψει το Βόσπορο λέγοντας ότι υπάρχει πολύ μεγάλος φόρτος, η αλήθεια είναι αυτή, και καλό θα ήταν να υπάρχει και ένα δεύτερο κανάλι, εφόσον το επιτρέπει η γεωγραφία, τα οικονομικά της Τουρκίας και οι χρηματοδότες αυτού του έργου, εννοούνται όλα αυτά, να μπορέσουμε να, να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια δεύτερη, αν θέλετε, είσοδο και έξοδο από και προς, προς τη Μαύρη Θάλασσα. Όμως δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να υπάρξει, και για τις δύο περιπτώσεις, μια κοινή έξοδος, η οποία δεν ο ελισπαντο. Εκτό και αν στην περιοχή τη Καλουπόλεω θελήσουν να δημιουργήσουν και άλλη διόρυγα, από το οποίο δεν νομίζω να το θέλουν. Σε κάθε περίπτωση όμω, αυτά τα μεγαλεπίβολα σχέδια έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Ο κοινό παρονομαστή έχει να κάνει με, τον, με τις μάχες, με τις αποφασιστικές συγκρούσεις μεταξύ αυτοκρατοριών και κυρίως μετά την ανάδυση της Μεγάλης Βρετανίας ως μιας υπερποντίου ναυτικής δυνάμεως, είχαν ως στόχο τον έλεγχο των στενών. Από το Βόσπορο μέχρι τα Δαρδανέλια, τον Ελίσποτο. Αυτό σας το λέω διότι η σύμβαση του Μοντρέ είναι εκείνη που ουσιαστικώ έκλεισε προ όφελο της Τουρκίας μια πολυετή, πολύ θα έλεγα μακραίωνη αντιπαράθεση που είχε πάντοτε ως στόχο την Οθωμανική Αυτοκρατορία η οποία ήταν ο κυρίαρχος και ο ελέγχων της συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Να θυμίσω την επιχείρηση στα 1807 των Βρετανών, οι οποίοι είχαν φτάσει με το στόλο του μέχρι έξω από τα. προσπάθησαν να φτάσουν μέχρι ε, τα ανάκτορα του Ντολμά Μπαχτσέ, ακριβώ διότι όσο αυξανόταν η, η χρήση προηγμένων πολεμικών ναυτικών μέσων, δηλαδή φεύγαμε από τι γαλέρε, τι γαλέρες, τις, γαλέρες, τις γαλεάσε, στις γαλιώτε, τα γαλεόνια και πήγαμε σε πιο εξελιγμένα ιστιοφόρα, στα πλοία γραμμή τη εποχή, του 18ου αιώνα και του 19ου, μέχρι την είσοδο των ε, χαλίβδινων μεταλλικών κατασκευών που άλλαξαν και την, ε, την ε, ροή της ναυτικής ισχύω και φυσικά της μηχανοκίνητης ισχύω, η περιοχή αυτή άγιζε σταδιακώ να αυξάνει στρατηγικό τη σημασία της σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις και τις γεωστρατηγικές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των χωρών που ουσιαστικό Μάχονταν μεταξύ του για την κυριαρχία και τι σφαίρε επιρροή εντό τη Ευρώπη. Αναφέρομαι λοιπόν κατεξοχήν στη Μεγάλη Βρετανία, στη Βρετανική Αυτοκρατορία, στην Γαλλία, είτε ω Δημοκρατία είτε ω Αυτοκρατορία, στη Ρωσική Αυτοκρατορία, στην Αυστροογγαρία. Ιδιαιτέρω οι, οι ναυτικέ δυνάμει, Αγγλία-Γαλλία και οι Ρώσοι από την άλλη πλευρά, να αναπλοποιούμε τι έννοιε, ήθελαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να προκαλέσουν την εύνοια ή να την εκβιάσουν ή να απειλήσουν του Σουλτάνου προκειμένου να έχουν την ελευθέρα δίωδο από αυτές τις πολύ κρίσιμες θάλασσες, διότι όσο μεγάλωνε η ισχύ τη ρωσικής αυτοκρατορίας, τόσο μεγεθυνόταν η απειλή στα μάτια της βρετανικής αυτοκρατορίας και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι μια σκητάλη που παραδόθηκε στους Αμερικανούς και Αγγλοσάξονες μεταξύ τους και έπρεπε να βρουν έναν τρόπο τους, ώστε να διατηρήσουν την Οθωμανική αυτοκρατορία στη σφαίρα επιρροής τους. Εάν αυτό δεν μπορούσε να γίνει, τότε εξαπέλυαν εκστρατείε. Οι οποίε είχαν μια κορυφαία στιγμή, την περίφημη εκστρατεία τη Καλυπόλεω το 1915. Το οποίο, η οποία βάλθηκε και κατέληξε σε μια πολύ μεγάλη καταστροφή για του συμμάχου. Άρα λοιπόν, ο στόχο των Βρετανών και γενικότερα ο στόχο των ναυτικών δυνάμεων, οι οποίε σήμερα κυριαρχούν στην Ιφίλιο, είναι ο έλεγχο όλων εκείνων των ζωτικής φύσεως αρτηριών και ιδιαίτερο εκείνων που ο έλεγχος τους θα μπορούσε να προκαλέσει, αν θέλετε, είτε άρνηση σε μια περιοχή έναντι ενό γεωπολιτικού τους αντιπάλου, είτε μέσω ακριβώς του καθεστώτος ελεύθερης ναυσιπλοείας, να μην μπορεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η διάδοχος κατάσταση αυτής να μπορεί να δημιουργεί προβλήματα. Τι σχέση έχουν όλα αυτά και με τους χάρτες που βλέπετε. Μα είναι προφανώ ότι οι αγαπητοί εντό εισαγωγικών Τούρκοι απόστρατη είδαν κάτι το οποίο όποιο γνωρίζει την ιστορία θα μπορούσε πολύ εύκολο να το αναγνωρίσει. Είδαν λοιπόν τις δύο βασικές αιτίε που οδήγησαν στη συνθήκη των Σευρών στην διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ακριβώς λόγω της εμπλοκής της στην σφαίρα επιρροής και ως σύμμαχος παράταξης των κεντρικών αυθοκατοριών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δύο ήταν, αν θέλετε, τα κίνητρα για τα οποία η Τουρκία έγινε στόχος. Το πρώτο, το βλέπετε αμέσως εδώ, είναι ο έλεγχος των στενών. Και μάλιστα, η πιο σημαντική πρόνοια για μας, την οποία ως άφρονες τότε δεν είχαμε κατανοήσει, διότι το Νοέμβριο ο Βενιζέλος έφυγε, έχασε την εξουσία, και, παν... και ανέλαβε την τη διοίκηση μια άλλη, κυβέρνηση, η οποία δυστυχώ δεν μπορούσε να διαπιστώσει την μεγάλη αξία που είχε το πιο μεγάλο δώρο τη συνθήκη των Σευρών. Που δεν είναι το η κατοχή τη Μύρνη και τη Ενδοχώρα. Όχι, δεν είναι το αυτό. Το πιο μεγάλο δώρο των συνθήκη των Σευρών, κατά την ταπεινή μου εκτίμηση και γνώμη, ήταν αυτό ακριβώ που βλέπετε εδώ. Είτε ο έλεγχο και ο, ο, με, ο μερικό ουσιαστικό έλεγχο των στενών των Δαρδανελίων μέχρι την Κωνσταντινούπολη, την περιοχή της Τσατάλτσας. Η υπόλοιπη εικόνα που βλέπετε με κόκκινα, που ένα κομμάτι τη στη συνέχεια καταλήφθηκε τον ελληνικό στρατό και θα προχωρούσαμε πλέον στον πλήρη έλεγχο των στενών, θα ήταν η ζώνη των στενών, η αποστατικοποιημένη υπό τον έλεγχο τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Οι Βρετανοί λοιπόν ήθελαν να ελέγξουν αυτό το στρατηγικό πέρασμα, προκειμένου εσαί .E. να μην μπορεί κανένα παρά μόνο εκείνοι και οι στενοί του σύμμαχοι, εμεί θα ήμασταν οι στενοί του σύμμαχοι να μπορούν να ελέγχουν τη ροή από και προ τη Μαύρη Θάλασσα και κατ' επέκταση την τότε διάδοχο τη Ρωσική Αυτοκρατορία στην Σοβιετική Ένωση. Φίλοι και φίλε, αυτό που θέλω επίση να σα πω είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτής της ιστορικής διαδρομή και αναδρομής όσοι έχουν ασχοληθεί με τα γεγονότα τη περιοχή, τη εποχή, θα κατέληγαν και σε ένα άλλο συμπέρασμα. Τι άλλο διατυμπανίζουν σήμερα οι Τούρκοι. Διατυμπανίζουν τον χερσαίο σιδηρόδρομο, ο οποίος θα ενώσει την Κίνα, παρακάμπτοντας τις θαλάσσιες γραμμές επικοινωνιών, με την κεντρική Ευρώπη, να μιλήσω με το Βερολίνο. Λίγο πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε ξεκινήσει το μεγαλεπίβολο σχέδιο που υλοποιεί το του σιδηροδρόμου Βερολίνου-Βαγδάτης σε μικρογραφία απέναντι σε αυτό το οποίο θέλουν να συμμετάσχουν και συμμετέχουν σήμερα ήδη οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι και οι Τούρκοι. Και οι Ρώσοι είναι μέσα. Και φυσικώ ενδιαφέρονται και οι Ιρανοί. Ένα τρένο, το είχαμε αναφέρει σε προγενεστέρα εκπομπή πριν, νομίζω πριν από τέσσερι ή πέντε εβδομάδε, ολοκλήρωσε την πρώτη ε, σιδηροδρομική διαδρομή από την Κίνα προ την περιοχή τη Τουρκία. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι οι Τούρκοι επαναλαμβάνουν και ένα δεύτερο βασικό στρατηγικό λάθος. Δηλαδή πάλι προκαλούν τις ναυτικές δυνάμεις. Αυτή λοιπόν η δυτή πρόκληση, η πρόκληση έχει να κάνει πρώτον με την αμφισβήτηση του καθεστώτος του Μοντρέ, εκείνο το πρόβλημα, θέλουν ξανά να προκαλέσουν την δύση, τις ναυτικές δυνάμεις, αφενός και αφετέρου συμμετέχουν σε μια πρόκληση η οποία έχει ήδη υλοποιηθεί και αφορά την παράγκαψη των θαλασσίων ζωνών και διαδρόμων μεταφορά εμπορευμάτων, ουσιαστικώ θέλοντα να πλήξουν την Αίγυπτο, θέλοντα να πλήξουν την Ελλάδα, θέλοντα να πλήξουν τι Ηνωμένε Πολιτείε και τη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίε προ πολύ μεγάλη του λύπη διαπιστώνουν ότι ο Κεμαλισμό και ο Ατατουρκισμό πνέουν πλέον τα λίστια. Δύο εκδόσει του παλαιού καθεστώτος, το οποίο προσπάθησε με κάποιον τρόπο να μιλήσει και να πει ότι είμαστε παρόντες μην κάνετε το τελευταίο λάθο εμεί οι Αμερικανο-Νατοϊκό σπουδαγμένοι και αναθρεμένοι, εμεί οι οποίοι ε, μοιηθήκαμε στα νάματα τη Δύσεω, εμεί σήμερα ω εκπρόσωποι τη τελευταία σόφρονο γεωπολιτική λογική, τη μια σοφρόνου εθνική γεωστρατηγική εκ μέρου τη αφήστε τον νεοθωμανισμό, αφήστε τον ασιατισμό, και ουσιαστικά επιστρέψατε στις παλαιές αγκάλες. Κάτι από το οποίο δεν πρόκειται να γίνει. Και οι Τούρκοι φλερτάρουν αυτή τη στιγμή, όπως έχω πει κατά επανάληψη στην εκπομπή μου, όπως έχω γράψει και στα γραπτά μου τα τελευταία 20 χρόνια, φλερτάρουν με την επαναφορά συνθήκων που θα οδηγήσουν σε μία νέα συνθήκη των Σευρών, όπου σε αυτή την περίπτωση... Η τιμωρία τους σε γεωγραφικό, στο γεωγραφικό τραπέζι ή αν θέλετε στην προκρούστρια κλίνη την γεωπολιτική θα ξαπλώσουν και τότε θα υποστούν τον εδαφικό ακροτηριασμό διότι μόνοι τους, το τονίζω μόνοι τους, αλλάζουν με αλαζονικό τρόπο, προκαλούν τη δύση και μάλιστα σε δύο αρχετυπικά σημεία τριβών. Αυτά τα οποία με έντεχνο τρόπο φρόντισε ο Κεμάλ είτε να τα εξαλείψει είτε να τα εξομαλύνει. Αυτό το οποίο υπάρχει γεννήθηκε στη Λοζάνη και υλοποιήθηκε με το Μοντρέ. Να τονίσω ότι υπάρχει ακόμα μία εκκρεμότης. Το 1994 με την υπογραφή της Συμφωνίας για το, για το, Δίκαιο της Θαλάσσης, της Άγκλος, το Νοέμβριο του 1994, αν δεν κάνω λάθος, Ιούλιο το 36 η του 1936 ήταν η πρώτη υπογραφή της συμβάσεως του Μοντρέ ε, έπρεπε η Τουρκία να υπογράψει για να μπορέσουν να γίνει η επικαιροποίηση αυτών των κανονισμών. Η Τουρκία όμως επειδή ουδέποτε αποδέχτηκε, συνεχίζει να μην αποδέχεται τη συνθήκη του, ε, του Άγγλο. τότε ε, παραμένει εκτός και ήδη τα σύννεφα έχουν συγκεντρωθεί, συσσωρευτεί και είναι βαριά. Το πρόβλημα δεν είναι αν αυτός ακριβώς αυτό ακριβώ το κανάλι θα υλοποιηθεί. Γιατί μπορεί να θέλει ο Ιωσδήποτε Ορδογάν να το υλοποιήσει. Πρέπει να βρει τα χρήματα. Και για να μπορέσει να τα βρει, θα πρέπει να σπεύσουν κινέζικα και ρωσικά κεφάλαια. Αυτό λοιπόν δείχνει όμω ότι η Τουρκία συνεχίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο να είναι ο σύγχρονο επιτίδιο γεωπολιτικό ουδέτερο. Ο σύγχρονο. Έτσι, το βιβλίο του Βέμπαρ, έτσι. Φίλοι και φίλε ο σύγχρονος επιτίδιος ουδέτερος που προσπαθεί να διαπραγματευτεί με τους πάντες και τα πάντα απειλώντας ή πανοχωρώντας και ουσιαστικώς προκαλώντας την γεωγραφική της τύχη. Γιατί η τύχη η οποία συνάδει με τη δύναμη η οποία ελέγχει την χερσόνησο της Ανατολίας και τα στενά μαζί με την Ανατολική Θράκη είναι μια τύχη που συνδέεται με τις στρατηγικές παύλα ιστορικές επιλογές. Η Τουρκία ανήκε στους ιτημένους του μεγάλου πολέμου, του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Η Τουρκία ήταν εκείνη η οποία παρολίγων να ενταχθεί με το Τρίτο Ράιχ και τους συμμάχους του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ή το επίσης μια δύναμη η επισης μια συμμετείχε αναγκαστικό στον ψυχρό πόλεμο, αλλά ουσιαστικά είχε δώσει πολύ γη και στη Σοβιετική τότε Ένωση, διότι ήταν η Ένωση εκείνη η Σοβιετική η οποία πριν από 100 χρόνια έδωσε ό,τι ακριβώς χρειαζόταν η Τουρκία για να μπορέσει να ενισχυθεί μαζί με την Ιταλία και τη Γαλλία για να μπορέσει να μας νικήσει στον πόλεμο του 1922. Αυτό λοιπόν το κομμάτι της Ανατολικής Θράκης είναι αυτό το κομμάτι στο οποίο κατ' επανάληψη σας έχω πει ότι αν αποφασίσουν να κάνουν το μεγαλύτερο λάθος της ιστορίας τους ουσιαστικά διανύεται με ένα τμήμα του ρεζερβουάρ που έχουν τα Λέο Παρτ 2, Α4 και Λέο Παρτ 2 ΧΕΛ του ελληνικού στρατού. Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο, επειδή με πολύ μεγάλη μα αδυναμία, σε, σκηνή, σε στιγμή μεγάλη αδυναμία, μεγίστη αδυναμία, η Ελλάδα εγκατέλειψε την Ανατολική Θράκη και ουσιαστικώ οι Κεμαλικοί ανακατέλαβαν την περιοχή αυτή χωρί ουσιαστικά να ρίξουν μια του φεκιά. Και να θυμίσω επίσης ότι η σημερινή ημέρα είναι η μέρα εκείνη στην οποία θυμούμε θα θυμούμε θα 6 Απριλίου την γενοκτονία των κατοίκων της Ανατολικής Θράκης. Η Ανατολική Θράκη είχε συμπαγεί ελληνικού ελληνικούς πληθυσμούς τους οποίους με παρότρινση, το τονίζω, του Λίμαν Φων Σάντερς ο Λίμαν Φων Σάντερς Πασά, ο Γερμανός στρατηγός ο οποίος επέλεξε να ονομάζεται και πασά ξεκίνησαν οι εκδιώξει, οι διώξει, οι εκτοπισμοί, οι δολοφονίε που οδήγησαν ένα μεγάλο μέρο ενό πληθυσμού ακμάζοντο πάνω από 350.000 Έλληνε είτε στην εξορία είτε στα αμελέτα μπουρού στα βάθη τη Μικρά Ασία. Ιδίω στην περιοχή τη Καλυπόλεω που ήταν αμυγό ελληνική με ελάχιστε συγκεντρώσει Τούρκων υπήρξαν πρωτοφανή έκτροπα και, και γενοκτονικέ πρακτικέ. Φίλοι και φίλε, αυτό ακριβώ ή το εκείνο το σημείο στο οποίο μπορεί η ιστορία σήμερα να μην έχει ελληνικού πληθυσμού, αλλά η ιστορία συνδυάζεται με τη γεωγραφία. Και αν απαιτηθεί με τα σύγχρονα γεωπολιτικά δεδομένα ή αναγκαιότη η αναγκαιοτης η τουρκια να υποστεί ένα, μια νέα συνθήκη των Σευρών, η περιοχή της Ανατολικής Τράκης είναι η πλέον ιδανική, διότι έχει πολύ συγκεκριμένο μέγεθος. Η Κωνσταντινούπολη μπορεί να αποτελέσει μια ανεξάρτητη πολιτική οντότητα και κρατική, 14 εκατομμύρια περίπου πληθυσμού έχει, η οποία θα πρέπει αναγκαστικώς να στραθεί και να στηριχθεί στη χώρα η οποία βρίσκεται ακριβώς στα δυστητικά της και είναι η Ελλάδα. Και σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, και σε αυτή την περίπτωση, όπως και το 1920, ο ελληνικός στρατός ήταν εκείνος ο οποίος είχε τη δυνατότητα να επιβάλλει αυτό το οποίο είχαν δει και είχαν προδιαγράψει για το Οθωμανικό καθεστώς οι σύμμαχοι, οι μεγάλες δυνάμεις. Σήμερα η αγωνία των Τούρκων ναυάρχων που γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει μέγα της θαλάσσης κράτος και πόσο σημαντικό είναι να διατηρούνται οι υπογραφέ σε πολύ σημαντικέ συμφωνίε, έρχεται να προστεθεί με μια ευρύτερη αγωνία που κυριαρχεί μέσα στην τουρκική νεοθωμανική πολιτική σκηνή εναντίον του δόγματο Ερντογάν, που δεν ξέρω μπορεί να ακολουθήσει και τον δρόμο του Προέδρου Πούτιν. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Πούτιν. Μέχρι το 2036 θα μπορεί να, να εκλέγεται πρόεδρο, χωρί κανένα πρόβλημα. Η Ρωσία είναι μια δύναμη η οποία έχει πάρει τι αποφάσει τη και καλώ πράττει. Και αυτό το καθεστώ πρέπει επίση να δείξει ότι έχει τη δυνατότητα να μείνει σταθερό ενώπιον των κλειδονισμών που το μόνο του προκαλεί. Κλειδονισμοί με τι ΗΠΑ, σοβαρότατοι. Κλειδονισμοί που έχουν να κάνουν με την επιλογή αμφισβητήσεων συνθήκων και οι κλειδονισμοί που έχουν να κάνουν με την επιλογή την ιστορική για μία ακόμη φορά να αμφισβητήσουν τον μπλοκ των ναυτικών δυνάμεων. Είναι κάτι το οποίο, πιστέψτε με, οι Τούρκοι θα το πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά. Και σε αυτό ευθύνη έχουν όλοι όσοι εκ μέρους τους δεν έχουν γνώση της ιστορίας. Και επανήλθαμε με το θέμα, όχι βεβαίως της μουσουλμανικής αδερφότητος, αλλά πώς μπορούν να συνδεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία με την προσπάθεια Ανατροπή ένα μπιτζάμα παραξυκόπημα το οποίο απετράπη και αφορούσε την Ιορδανία. Έχω πει κάτι επανάληψη. Ότι η μουσουλμανική αδελφότης είναι μια ίδρα, πολυκέφαλος περιοχέ εδώ πέρα στο χάρτη είναι εκεί που η αδελφότητα με πράσινο ουσιαστικά απολαμβάνει υποστηρίξεω ή πολιτικής ε, δράσεως και στις υπόλοιπες εκεί που έχει απαγορευθεί. Είναι ηλίου φαϊνέστερον ότι η Τουρκία είναι η χώρα εκείνη η οποία σήμερα που μιλάμε προσπαθεί μέσω της κερκόπορτας της Λιβύης να πρασινίσει και την περιοχή της σημερινής Λιβύης στην οποία επισκέφθηκε και ο Πρωθυπουργό. και η αλήθεια είναι ότι κάτω από τις συνθήκες αυτές πρέπει οι Λίβοι οι να αποκηρύξουν το Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο Πρέπει, λέω. Μπορούν. Η απάντηση και η άποψη που έχω είναι ότι δεν θα το πράξουν. Γιατί πώ θα το πράξουν, με χιλιάδε μισθοφόρων και τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή. Τότε, σε αυτή την περίπτωση, τι πρέπει να γίνει, Πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία κατά την οποία καλό είναι να γίνονται business, εργασίε, καμία αντίρρηση. Αλλά εδώ προέχει η γεωπολιτική. Η Λιβύη είναι μια περιοχή στην οποία εμεί μεν είχαμε παρουσία προ 2.500 ετών, χοντρικό το αναφέρω έτσι και την Κυριναϊκή, την Πεντάπολη κλπ. Αλλά είναι η περιοχή την οποία εισήλθαν οι, ο, οι, Ιταλοί το 1911 στο πλαίσιο του διετούς 11 με 12 Ιταλο-Οθωμανικού πολέμου εκδιώκοντας τους Οθωμανούς από την περιοχή εκείνη στην οποία ουσιαστικώς είχαν καταλάβει από τον 16ο αιώνα, στι με τι εκστρατείε του Σελήμ και στη συνέχεια με τη, επί του Σουλαϊμάν του Μεγαλοπρεπού με τον έλεγχο των περιοχών μέχρι την Αλγερία και, το, και την Τινησία. Η μπαρμπαριά που λέγαμε και Τούνεση, η Τινησία. Παλιά αυτή η ελληνική έκφραση. Αυτό που θέλω να σα πω όμω είναι ότι η εργαλειοποίηση τη της αδελφότητας εκ μέρου του Ερντογάν είναι ένα κομμάτι. Η τη όμω εργαλειοποιεί και εργαλειοποιεί τον Ερντογάν. Δηλαδή προσέξτε, πολλοί να μένουν στις επόμενες εβδομάδες να υπάρξει ακόμα και πολιτιακή μεταβολή στην γείτονα χώρα. Μπορεί να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Μπορεί να αντιμετωπίζουν πάμπολα κοινωνική φύσεως με πολλές διαστροματώσεις, προβλήματα. Αλλά στην ουσία η Τουρκία, η οποία είναι κλεισμένη μέσα σε μια ταυτότητα με έντονο Ισλαμικό χρώμα, με εντονότατο πλέον Οθωμανικό Ισλαμικό, έχει ήδη εργαλειοποιηθεί από τους αδελφούς μουσουλμάνους. Το μεγαλύτερο λοιπόν πείραμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την εργαλειοποίηση κρατών από την μουσουλμανική αδελφότητα, λέγεται Τουρκία. Αν λοιπόν αυτό το πείραμα το οποίο όπως έχει αποδειχθεί, δεν έχει αποδώσει το αναμενόμενο αποτέλεσμα, αλλά έχει δημιουργήσει ένα κέντρο ισχύω, το οποίο έχει ασιατική πλέον όχι απλώς καταγωγή, αλλά και μέλλον. Η μοναδική πλέον δυνατότητα που του δίδεται είναι οι ρήξει και οι σύγκρουσει. Το ότι η Δύση δεν έχει αποφασίσει ακόμα να έλθει ή δεν έχει επιλέξει ακόμα να εκείνε τις οδού, του τρόπου, του ατραπούς μια πιο σκληρή αντιπαραθέσεω και συνετήσεω τη νεοθωμανική αδελφο-μουσουλμανικής Τουρκία, αυτό οφείλεται, θα έλεγα, στην καλλιέργεια, την φιλοσοφική τη Δύση, η οποία ακόμα και τώρα θεωρεί ότι στο τέλο η Τουρκία θα επιστρέψει. Με μια διαφορά. Οι Τούρκοι δεν είναι προτεστάντε. Οι Τούρκοι είναι μουσουλμάνοι. Είναι Σουνίτε στη συντηρητική του πλειοψηφία, στη μεγάλη του μάλλον πλειοψηφία. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το αμέσω επόμενο διάστημα θα φέρει στην επιφάνεια και άλλα προβλήματα συνεννοήσεω και επαφών. Α είμαστε λοιπόν εμεί έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να του αντιπαρατεθούμε. Και πρέπει επίση να καταλάβουμε και κάτι άλλο. Το κλειδί σε όλη αυτή την περιοχή έχει ονοματεπώνυμο. Τη το έχει δώσει η Ελλάδα, είναι η Αίγυπτο. Η Αίγυπτο είναι η δύναμη εκείνη που έχει αρχίσει και διαφοροποιείται πλέον, είναι η γεμονεύουσα άραβο-μουσουλμανικό κόσμο, αλλά έχει αρχίσει και διαφοροποιείται ο με το γεωπολιτικό τη στάτου και τι στρατηγικέ τη επιδιώξει. Είναι μια δύναμη η οποία επέλεξε να συμμαχίσει με την Γαλλία, όπω από την περίοδο του Ιμπραήμ Πασά, του Αλή, του Μεχμέ Ταλή και του γιου του Ιμπραήμ. Οι Γάλλοι είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικώ ανέδειξαν το γεωπολιτικό δυναμικό τη εποχή τη Αιγύπτου. Και σήμερα πάλι με του Γάλλου, είναι αλήθεια ότι οι γαλλικέ εταιρείε οπλικών συστημάτων έχουν πραγματικά ε, κερδίσει πολύ μεγάλα συμβόλαια με του ε, Αιγυπτίου. Αλλά σε αυτήν ακριβώ την πορεία, όπω βρισκόμαστε, πρέπει να καταλάβουμε ότι η Αίγυπτος φλερτάρει και με το αμυγό προαραβικό παρελθόν τη. Και δεν φλερτάρει απλώ. Προσπαθεί να το δέσει όχι για λόγου τουριστικού. Δεν είναι τουριστικό πακέτο αυτό. Για λόγους πλέον ενός νέου αναδιωμένου Αιγυπτιακού εθνικισμού, ο οποίος πλέον, η Μίστρο, έτσι λέγεται, Αλ Μίστρο, Μίστερ είναι ο Αιγύπτιου, ο Εξ Αιγύπτου, είναι ένα επώνυμο το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα. Και αυτό μάλιστα θέλει να συνδέσει το απότατο παρελθόν, όχι το ρωμαϊκό, το ελληνορωμαϊκό, αλλά το κατεξοχήν Αιγυπτιακό, τον Φαραώ, και αναφέρομαι στη μεγαλειώδη πομπή, την οποία σα προτείνω να τη δείτε. Εξαιρετική κίνηση προβολή ισχύω, πολιτιστική ισχύω, αλλά και μια συνεχεία που ξεκινάει και λέει ότι η δύναμη η οποία έλεγχε το Δέλτα του Νείλου είναι η ίδια δύναμη η οποία αντιπαρατήθεται με τι δυνάμει τη περιοχή και μάλιστα είναι σε ευθεία αντιπαράθεση με τη δύναμη που ελέγχει την Ανατολία. Θα μου πείτε, θα γίνει Καντέ, θα έχουμε μεγιδό. Όχι, τι μάχε, τη όχι, υπάρχει το Ισραήλ στη μέση. Και το Ισραήλ σήμερα είναι και πυρηνικό. Αλλά αυτό δείχνει ότι τιμώντα του αρχαίου φαραώ, τον Τούθμοση, τον Ράμση, μεγάλε προσωπικότητε, όσοι είχετε πάει στο μουσείο του Κραίου και είχατε προλάβει, είχα την τύχη να επισκεφθώ την το συγκεκριμένο μουσείο. Τώρα λοιπόν μεταφέρθησαν αυτέ οι μούμιε στο δεύτερο μεγάλο μουσείο που έχει, έχει αναγερθεί είναι μια κίνηση, είναι εντυπωσιακό ο τρόπος που συνδύεται το παρελθόν της Αιγύπτου με το μέλλον, όχι το παρόν, με το μέλλον. Σαν να λέει ο Αλσίση εδώ είμαστε. Η κληρονομιά των Φαραώ συνεχίζεται. Μπορεί να είμαστε μουσουλμάνοι, αλλά μην ξεχνάμε ότι μια Αίγυπτος των εκατόν, τόσων εκατομμυρίων με περίπου 15 εκατομμύρια ορθοδόξους κόπτας, ναι, είναι η κατεξοχήν απόγονη των αρχαίων Αιγυπτίων αυτή. Έχουμε μια σύζευση την οποία δεν θέλουμε να τη χαλάσουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα και μήνυμα το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Η Αιγυπτιακή ισχύς αναβίεται και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να μείνει η Λιβύη εκτός της Αιγυπτιακής εν τέλει σφαίρας επιρροής. Και αυτό θα είναι ένα δείγμα κρίσεως εσαΐ με την νεοθωμανική Τουρκία. Για όσο αυτή διαρκέσει και ευχόμαι να διαρκέσει. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Αυτή την εικόνα την έλαβα σήμερα, σήμερα, Τρίτη, 6 Απριλίου του 2021. Και έχει να κάνει με τον Σαλ Μισελ, ο οποίο είναι ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και ακολουθεί η Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί σα τη δείχνω, Γιατί κοιτάξτε μια πλευρά του υβριδικού πολέμου. Οι Τούρκοι εδώ αξιωματικοί που είναι στο προεδρικό μέγαρο το τυρκουάζ, έτσι, το περίφημο χρώμα που τους το οι Γάλλοι, έτσι για να τους διακρίνουν ο Ερντογάν τον περιμένει είναι στην πύλη του Αξαράη του Λευκού Παλατιού όπως λέγεται φέρουν τις σημαίε των υποτιθεμένων το τονίζω υποτιθεμένων τουρκοποιημένων ιστορικώς 16 αυτοκρατοριών από την εποχή των Μογγόλων, των Ούνων. Δηλαδή, κοιτάξτε κάτι. Εδώ, ο κύριος Μισελ βρίσκεται σε μια σύγχρονη Εθνικο-σοσιαλιστική Γερμανία, λεωφόρο υπό τον Σιμεών, όχι υπό τα Σφιλίρες, αλλά υπό τα Σιμέας των υποτιθέμενων τουρκοποιημένων από τους Νεοοθωμανούς 16 τουρκικών αυτοκρατοριών, οι οποίες όλες είναι τουρανομογγολικέ. Του οι τελευταίε, οι Σελτζούκοι και οι Οθωμανοί είναι δικοί του. Οι υπόλοιποι δεν είναι. Και είχαν και λίγο σχέση. Άντε να βάλουμε και του ουράνιου Τούρκου μέσα στου Γκόκτουρκ. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εντάσσεται στο μεγάλο, στο μεγάλο πακέτο του υβριδικού πολέμου που έχει εξαπολύσει η Τουρκία. Αυτό το βλέπετε. Έτσι. Εμεί είχαμε 200 χρόνια την Ελληνική Επανάσταση. Έχουμε 80 χρόνια από τη μάχη των οχυρών και ουσιαστικώ Έχουμε και 2.500 χρόνια από τη μάχη των, των πλατεών, αναφέρομαι φέτο. φέτος, και διστάζουμε να προβάλλουμε και, και πραγματικά εξοργίζουμε που το λέω δισταγμός να προβληθεί το ένδοξο παρελθόν και η συνέχειά μας, η συνέχειά μας. Πού είναι οι αυτοκατορικέ σημαίε που θα έπρεπε και εμεί πρώτοι από όλου, με του δικού μα αναβιωτά, που είναι αρκετοί στη χώρα μα, να πλαισιώσουν τέτοιου εκδηλώσει και να δείξουμε ποιοι πραγματικώ είμαστε, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που η εικόνα μετρά. Η εικόνα είναι ένα μέσο που πρέπει να το εργαλειοποιήσουμε. Αυτό κάνει ακριβώ και ο Ερντογάν. Αυτό κάνει ακριβώ ο Ερντογάν. Και έρχεται και διαλύει πλέον την ιστορική, το ιστορικό παρελθόν, ανασκευάζοντά του και ουσιαστικό με κατατιμήσει, με εξαφανίσει, προχωρούν σε πολιτιστική γενοκτονία. Αν του ρωτούσατε αυτού στο παρελθόν τι αισθάνονταν, σαφώ και δεν σα έλεγαν ότι αισθανόμαστε Τούρκοι. Και πού, από ποιου, από ένα λαό που σήμερα προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι έθνο και βασίζεται πάνω σε γενεκτονίες του 20ου αιώνα και επίση κρύβει την πραγματική καταγωγή των πληθυσμών του. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, η εργαλειοποίηση της ιστορίας είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί πολύ, πολύ σοβαρά. Απρίλιο με Μάιο, είμαστε στην περίοδο, έλαβε χώρα η περίφημο σφαγή του Κατίν το 1940. Ποιοι τη διέπραξαν οι Σοβιετικοί. Το ανακοίνωσαν, όχι, εδώ είναι το περίφημο έγγραφο του Λαβρέντι Μπέρι, αν καβεντέ, το οποίο προθέπει στο Στάλιν να εγκαθαριστούν όλοι οι Πολωνοί, μεταξύ αυτών εκτελέστηκε 22.000 αξιωματικοί, έτσι και ένα αραβίνο τη Πολωνία, ο οποίο και αυτό είχε την τύχη χιλιάδων άλλων Πολωνών, οι οποίοι όχι μόνο στο Κατίν και στι γύρω περιοχέ, το Κατίν βρίσκεται στην περιοχή τη Λευκορωσία σήμερα, ε, δημιουργήθηκε, ε, δημιουργήθηκε ένα σχεδιασμένο πρόγραμμα. Ε, Συγγνώμη, μπήκε σε εφαρμογή ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εξολοθρεύσεω όλων εκείνων των πολωνών αντικαθεστωτικών που θεώρησαν οι, οι Σοβιετικοί. ότι θα του εμπόδιζαν. Εδώ είναι ο πρόεδρο Πούτιν στα πρώτα του χρόνια. Αποδίδει φόρο τιμή στου πεσώντα, στου φαγιαστέντε, εκτελεστέντε του Κατίν. Γιατί σα το λέω όμω αυτό. Οι Σοβιετικοί γνώριζαν την αλήθεια. Την απέκρυψαν. Ποια άλλη την γνώριζαν, οι σύμμαχοι. Γιατί την απέκρυψαν, για να μην αναγκαστούν οι Πολωνοί εξωματικοί που πολεμούσαν από το, 1939 μετά το, α, την πτώση τη Πολωνία, στο Τρίτο Ράιχ και στη Σοβιετική Ένωση, και αμφισβητηθεί η πίστη του στον άξονα. Και αυτό το γνώριζαν όλοι. Και πότε έγινε γνωστό, το 90, σχεδόν μισό αιώνα μετά. Κοιτάξτε πώ εργαλειοποιείται και η ιστορία έτσι. Α το σκεφτούμε. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλε, αυτό είναι ο χάρτη τη επιχειρήσεω Μπαρμπαρόσα, του στρατηγού Έριχ Μάρξ του πυροβολικού, του Όμπερ Κομάντο το οποίο είχε μπλάβει εντολή το Χίτλερ από το Δεκέμβριο του 40 να προχωρήσει στο σχεδιασμό με στόχο την εισβολή κατά της Σοβιετικής Ενώσεως. 15 Μαΐου του 41 θα ξεκινούσε η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Τελικώς ξεκίνησε στις 22 Ιουνίου 41. Ένα μήνα μετά. Τι συνέβη σε αυτό το διάστημα. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Το δεύτερο όχι. Ο Ιωάννη Μεταξά δεν ζούσε τότε. Είχε πεθάνει. Ο πρωθυπουργό Κοριζή που τον διαδέχτηκε, ο Ιωάννη Χοριζή, αυτοκτόνησε μάλιστα στο τέλο τη, πυροβολώντα την καρδιά του δύο φορέ. Με πιστόλι. Έχω αναφερθεί και σε αυτό στο παρελθόν. 80 λοιπόν έτη από τη μάχη των οχυρών. Το δεύτερο όχι. Το οποίο κατέστη δυνατόν χάρη στη γραμμή μεταξά που είχε ολοκληρώσει ο Ιωάννη Μεταξά. Και τι συνέβη σε αυτό το διάστημα. Συνέβη το απρόσμενο το Τρίτο Ράιχα αναγκάστηκε να κλείσει το περιθώριο που λέγεται Ελλάς και Γιουγκοσλαβία και με την επιχείρηση Μαρίτα να προσβάλλει ταυτοχρόνως στη Γιουγκοσλαβία και την Ελλάδα χρησιμοποιώντα και το Βουλγαρικό στρατό. Και είναι μεγάλη ιστορία. Σε αυτά τα 21 ο της Δραμής Μεταξά, τα οποία ορισμένα και σήμερα χάρη στις ενέργειες του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης του ΓΕΘΑ και του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Συγχαρητήρια σε όλου αυτού. Είναι επισκέψιμα και μπορούν επίση να χρησιμοποιηθούν για την εκμάθηση τη ιστορία δια... διαζώση. Ήταν το σημείο εκείνο το οποίο ουσιαστικό δημιούργησε τι συνθήκε καθυστερήσεω. Και το Τρίτο Ράιχ δεν ήταν στη γραμμή ενάξεω τη επιχειρήσεω Μπαρμπαρόσα το Μάιο του 1941. Πολλοί έχουν πει ότι αυτό δεν είναι και τόσο αληθές. Όπως επίσης όλοι θέλουν να μειώσουν την αξία της Ελλάδος. Όλοι λοιπόν εστιάζουν στο γεγονός ότι η Γερμανία θα είχε όλο τον το κατάλληλο χρόνο να υλοποιήσει την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα μέχρι το Σεπτέμβριο του 1941. Ήταν δικά τους λάθη. Ναι, εγώ θα σας πω το εξή. Αν η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα είχε ξεκινήσει όχι στις 15 Μαΐου, στις 30 Μαΐου, στι 10 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια τη μάχη τη Μόσχα, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1941 και ενέσκυψε στην Ρωσία ο χειρότερο χειμών από την εποχή τη εισβολή του Μεγάλου Ναπολέοντο το 1812, αντιλαμβάνεστε ότι αγαπητοί φίλοι και φίλε, μεγάλο σημείο οφείλεται καθοριστικό και αποκλειστικό στην ελληνική αντίσταση και εμπλοκή μέχρι την Κρήτη. Διότι οι Γερμανοί Εάν σε αυτές τις συνθήκες όπου ο χειμώνα δημιούργησε ανυπέρβητα προβλήματα στην επιχείρηση τυφών με στόχο δημόσια, αυτό ακριβώς ήταν το σημείο εκείνο το οποίο διαφοροποιεί και αναδεικνύει τη δική μας ουσιαστική συμμετοχή στα πεπραγμένα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εμείς αλλάξαμε την όδυνα, την πορεία του πολέμου. Και εδώ Σήμερα ο Υφυπουργό Εθνική Αμήνη, ο πρώην Αγία Αλκεβιάδη Στεφανή, κατέθεσε Στέφανο προ τη Μή, του Δευτέρου Όχι στο μνημείο του επιλογίου Δημητρίου Ιτσίου, Δημήτρη Ιτσίο, το π στην Άνω Πορόια των Σερών, όπου άνθρωποι σαν κι αυτόν βοήθησαν με τον αγώνα τον οποίο έδωσαν με του δεκάδε Γερμανών οι οποίοι σκότωσαν υπερασπιζόμενοι το πάτριο έδαφο και έπεσε υπερπατρίδο ο Ιτσίο, βοήθησαν για να μπορούν οι Σοβιετικοί το Δεκέμβριο του 1941, χάρη του πολικού ψύχους που είχε έλθει του δρυμητά να αντιμετωπίσουν το Τρίτο Ράιχ 10 χιλιόμετρα εως 20 από τι πύλε τη Μόσχα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Η σημερινή επίθεση του πέτειο των 80 ετών, που συνδυάζεται με εκείνη τη 25η Μαρτίου και συνδυάζεται επίση με ένα ευχαριστώ που θα περιμέναμε από του Ρώσους τους απογόν, τους επιγόνους των Σοβιετικών αναφορικός με αυτό το οποίο πράξαμε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ιστορίας μας όταν άλλοι λαοί παραδίδονταν ή συνθηκολογούσαν και εμείς πολεμούσαμε υπερπατρών, προγόνων και αιστιών. Φίλοι και φίλες, ο Ίτσιος, εδώ βλέπετε μια φωτογραφία του, η οποία είναι κάπως δρατουσαρισμένη, εκφράζει το ελληνικό πνεύμα, το αγωνιστικό πνεύμα, είναι ένας σύγχρονος οπλίτης. Είναι ένας σύγχρονος ήρωας. Ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος δεν εγκατέλειψε τη θέση του. Μπορούσε να παραδοθεί. Ήξερε ότι αν παραδιδόταν, θα είχε πιθανότατα πολύ καλύτερη τύχη. Ούτε είσαι άλλωστε Έλληνες στρατιώτης, είναι αλήθεια εχμάλωτος. Όπως γνωρίζουμε από την ιστορία. Όμως επέμεινε να φυλά τι Γιατί ξέρετε, για μα οι θερμοπύλε είναι στοιχείο τη εκπαιδεύσεώ μα, του ιστορικού μα DNA. Τι εμφανίζουμε όπου εμεί θέλουμε και τι αναπαράγουμε, προκαλώντα απώλειε στον εχθρό. Αυτή είναι η πιο σημαντική αποτροπή την οποία έχουμε να προτάξουμε εκ μέρους της ιστορίας μας. Όσοι κι αν είσαστε, από όπου κι αν προέρχεστε, θα ματώσετε. Και θα έχετε απώλειες σε τέτοιο επίπεδο που στο τέλος θα τρομάξετε και θα αναλογιστείτε ανάξιζε. Γιατί εμείς την απάντηση την έχουμε δώσει. Σαφώς και αξίζει να πολεμάς και να πεθαίνεις για την πατρίδα, για τη σημαία, για τις παραδόσεις του έθνους μας. Αυτή είναι η κληρονομιά των Ελλήνων, των Ελλήνων πολεμιστών. Αυτήν τίμησε ο Αλκιβιάδης Στεφανής. Αυτήν πρέπει και οφείλουμε να τιμούμε κάθε στιγμή, σε κάθε περίοδο, με κάθε ευκαιρία τη καθημερινότητά μα και ιδιαιτέρω αυτών των κρισίμων ημερών. Δημήτρη Ίτσιος, ένα ήρωα, ο οποίο πραγματικό έρχεται με κληρονομιά από τι θερμοπύλε. Ένα παραδύναμη τολμητή και παραγνώμη κινδυνευτή και εν τη που έπεσε πιστό στο καθήκον. Υποκλεινόμεθα. Σας ευχαριστώ.